Σε τηλεφωνική παρέμβαση σε τηλεοπτική εκπομπή στην ΕΡΤ, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Ανδρέας Νεφελούδης κατήγγειλε πως δέχεται απειλητικά μηνύματα για τη ζωή του αλλά και για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Προχώρησε στις αποκαλύψεις καταγγέλλοντας τον επιχειρηματία κύριο Καρυπίδη, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο των σούπερ μάρκετ και ανέφερε στοιχεία της υπόθεσης το οποίο απασχολεί το Υπουργείο Εργασίας εδώ και 2 χρόνια. Εξήγησε πως ο επιχειρηματίας το τελευταίο διάστημα εξαπάτησε εργαζόμενους για ακόμα μια φορά με δίθεν εκχώρηση χρημάτων ενός εκατομμυρίου που κέρδισε από τη συμφωνία Μαρινόπουλου ενώ χρωστάει λεφτά σε τράπεζες. Και συνέχισε λέγοντας πως του ζητούσε να παρέμβει σε κάτι που δεν μπορούσε να γίνει. Μίλησε για τις επαφές που είχε ως Υπουργείο και τον κατηγόρησε πως ήταν απόλυτα συνεπής σε ό,τι έλεγαν. Και πρόσθεσε πως είχε συστηματική επικοινωνία καθώς προσπαθούσαν να γίνει ανάληψη της διαχείρισης το marketing από τον ίδιο και να συνεχίσουν τη δουλειά τους εργαζόμενοι. Συμπλήρωσε δε πως ο κ. Καρυπίδης ναυάγησε την προσπάθεια αυτή και τον χαρακτήρισε λαμόγιο. Είπε για τα απειλητικά μηνύματα. Το βράδυ λοιπόν ξεκίνησε μια λέλαπα από μηνύματα υποτίθεται οπαδών του Άρη. Ναι. Υποτίθεται οπαδών του Άρη. Και όταν λέω υποτίθεται, το ψάχνουμε μαζί με τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, γιατί έχω αναφερθεί εκεί για να μπορέσω να παρακολουθήσω τι ακριβώς έχει συμβεί. Με αυτά τα απειλητικά είναι σε δημόσιο χώρο, αναρτημένα είναι, με όλο αυτό τον αισμό των απειλητικών, μιλάμε για χυδαία απειλητικά έτσι μηνύματα. Τι έλεγαν δηλαδή αυτά τα μηνύματα, κύριε Νεφελούδη, και δεν ζητάμε να μας αναφέρετε τη σύγκριση. Απειλούσαν τη ζωή σας ευθέως. Απειλές για την σωματική μου ακυρεότητα και την ίδια τη ζωή μου. Και όχι μόνο για μένα βέβαια, αλλά και για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά. Τέλος, αναφέρθηκε πως θα καταγγείλει το γεγονός στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και θα προσφύγει στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης.